έναν Έλληνα, τον κύριο Χάρη Γεωργάκη, με ιδιότητες μάλλον. Είναι και οστεοανθρωπολόγος και συντηρητής έργων τέχνης. Και blogger. Και blogger, το σωστά. Βασικό, με το οποίο θα ασχοληθούμε εμείς σήμερα. Και έχει την τάση βέβαια να γυρίζει... τον κόσμο. Τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γεωργάκη να ταξιδέψουμε μαζί του. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροθέατες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι ο Έλληνας που έχει γυρίσει 27 χώρες, σωστά, εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV, αυτή τη στιγμή που σας πετυχαίνουμε. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι για ακόμη μια φορά στο Λονδίνο, γιατί συχνά να επιστρέφω σε αυτή την πόλη. Ναι. Και έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε, γιατί έτσι να πέφτει ο ήλιος το Σάρδα από πίσω, έχουμε πέρα εδώ πέρα στην Κανάρη, εγώ που είμαι. Βέβαια, το προλάβαμε. Ο κύριος Γεωργάκης διατηρεί και ένα blog με τα ταξίδια που πραγματοποιεί. Μπορεί κάποιος να τον βρει με το όνομα Greg on Trek, που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε και γιατί, από πού προκύπτει το συγκεκριμένο όνομα και πώς ξεκίνησατε έτσι να ταξιδεύετε. Για πάμε, σωστά. Να απαντήσω πρώτα πώς προέχει το όνομα ή πώς ξεκίνησα να ταξιδεύω. Ό,τι θέλετε εσείς. Ό,τι θέλω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τα ταξίδια γενικά είχαμε, ας το πούμε. Οι γονείς μας γενικά στην οικογένεια ταξιδεύαν πάρα πολύ, τόσο στην Ελλάδα όσο και μεγαλύτερα στο εξωτερικό. Το Λονδίνο συγκεκριμένα ήταν το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό, πιο μικρό, περίπου στην ηλικία 15-16. Ήταν το πρώτο ταξίδι που είχα κάνει, οπότε και για αυτόν τον λόγο επιστρέφω συνέχεια σε αυτή την πόλη. Έκτοτε, πέρασα από διάφορες φάσεις μέχρι ώστε καταλήξω το μακρινό πλέον 2018, όταν δούλευα στη Φλόρινος οστεοανθρωπολόγος. Μου ήρθε η ιδέα όλες αυτές τις ιδέες, όλες αυτές τις εμπειρίες, γιατί κυρίως το κομμάτι μου ήταν η εμπειρία, που είχα μαζέψει από τα διάφορα ταξίδια, να τα βάλω σε ένα άρθρο για κάθε πόλη. Κάθε πόλη, αλλά όχι μόνο για χώρα δηλαδή. Και η σκέψη πιο πολύ ήταν όχι να βάλω τύπου 10 πράγματα να κάνετε εκεί, αλλά πιο πολύ τι είδα εγώ, τι αισθάνθηκα, τι μου έβγαλε αυτή η πόλη που είχα επισκεφτεί. Τώρα, το όνομα, επειδή στον κύκλο των ταξιδιωτών και γενικά των ταξιδιωτικών bloggers υπάρχει τάση να χρησιμοποιούν πολύ το travel και το trip σαν τίτλο του blog τους, οπότε ήθελα να βρω κάτι πιο εφάνταστο να κάνει ονοκαταληξία. Και τότε που ήμουν στη Φλόρινα, εκεί στην απομακρυσμένη αυτή πόλη, μου ήρθε η ιδέα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι σαν ο Έλληνας σε περιπλάνηση, το Greg. Το έγραψα λαφτασμένα βέβαια, ήθελα να πάρω το γαλλικό του Έλληνα από το Trek, το Star Trek που πάλι είχε να κάνει με ταξίδι και έτσι βγήκε το όνομα. Εσείς από τις χώρες που έχετε ταξιδέψει είναι 27 μέχρι στιγμής. Ποια θα ξεχωρίζατε ως ένα ιδιαίτερο ταξίδι και σας έχει μείνει η ανάμνηση πολύ έντονα? Ποιο θα ξεχώριζα? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πιο πολύ ξεχωρίζω ταξίδια με βάση Την παρέα που βρεθώ, γιατί έχω βρεθεί και με παρέα, έχω ταξιδέψει και μόνος αρκετά. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ μετά από ένα σημείο να ταξιδεύω μόνος. Θα ξεχώριζα το ταξίδι στον Πατούμι της Γεωργίας, όταν είχα βρεθεί εκεί πέρα για να δω ένα φίλο που είχε έρθει από την Τουρκία. Οπότε βρήκαμε ένα άλλο σημείο για να συναντηθούμε. Και επίσης, θα ξεχώριζα επίσης τη Σκωτία. Η Σκωτία έχει μια άλλη κουλτούρα, τελείως διαφορετική από τη Βρετανία. Αυτά τα δύο πιο πολύ. Και η αγαπημένη μου πόλη είναι η Βιέννη, έχω να πω. Μάλιστα, κάποιος προορισμός που υπάρχει στην ατζέντα σας και δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα το ταξίδι και θέλετε πολύ? Αρκετή θα έλεγα, αλλά σίγουρα επειδή λόγω και της ιδιότητας θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω επιτέλους στην Αίγυπτο. Ναι. Να ταξιδέψω επίσης στην Κούβα. Μου έχει μείνει και αυτό σαν αποθυμένο η Κούβα. Και προς Ινδία. Είναι αυτές οι τρεις χώρες κάθε φορά που απαντάω όταν μου κάνω αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση. Μάλιστα. Η λέξη Ιθάκη στο λεξιλόγιο του κυρίου Γεωργάκη υπάρχει? Αν εννοείται σαν μια βάση που θα επιστρέφω πάντα εννοείται. Σαν μια βάση που θα επιστρέψετε. Σωστά. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Βέβαια να βγάλουμε το Λονδίνο από τη συζήτηση, γιατί μας είπατε στην αρχή ότι στο Λονδίνο πάντα επιστρέφετε και πάντα είστε εκεί. Θα έλεγα πιο πολύ ότι, όπως τελευταία μου έχει βγει και αυτή η φιλοσοφία, ας το πούμε κιόλας, προτιμά πάρα πολύ όταν πάω να ταξιδέψω κάπου, να μην γίνομαι κυνηγός αξιοθέατων, μουσείων και οτιδήποτε άλλο. Οπότε, επειδή έχω ζήσει και στο εξωτερικό, έχω ζήσει δηλαδή και στην Αγγλία, έχω ζήσει στη Βόρεια Αγγλία, έχω ζήσει και εδώ κάτω κοντά στο Κέμπριτζ,
Η βάση μου είναι η Ελλάδα. Θα μου άρεσε ξανά να επιστρέψω σε κάποια άλλη χώρα να ζήσω. Οπότε μπορεί να είναι και μέσα στα πλαίσια ότι η Ελλάδα θα είναι πάντα στην καρδιά μου, θα επιστρέφω πάντα επειδή εκεί είναι ο τόπος μου, είναι η οικογένειά μου, είναι φίλοι συγγενείς. Αλλά δεν θα με πείραζε καθόλου η Ισάκη να μετακινηθεί και στην Ολλανδία, ας πούμε, και στην Αμερική, οπουδήποτε αλλού μπορεί να με βόλευε στη δικιά μου επιστήμη. Ωστόσο, θα περίμενε κανείς από έναν συντηρητή και οστεοανθρωπολόγο τα μουσεία να είναι το πρώτο πράγμα που θα επισκεφθεί σε μια νέα πόλη. Αφού μας το είπε, δεν είναι κυνηγό σε αξιοθέατα και ναι, σε αλλά λόγω επαγγέλματος πιστεύω ότι κάνει εντύπωση. Είναι μια αντίθεση αυτή. Μα είναι ανατρεπτικός, φαίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, τα μουσεία κυρίως, επειδή το είπατε κιόλας, υπάρχει τάση σε πολλούς ανθρώπους, πολλούς ταξιδιώτες ή ακόμα ναι. Μπορούμε να πούμε καλύτερα τουρίστες, να πηγαίνουν στα μουσεία. Δεν θα πω ότι δεν τα επισκέπτομαι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αφού επισκεφτώ ένα-δύο μουσεία που είναι τα στάνταρ, να χάνομαι σε μια πόλη. Πιο πολύ αυτό μου αρέσει, να χάνομαι, να βρω ένα πλησίο μέρος για να φάω, ένα άλλο μέρος για να πιω, να δω τη θέα. Κύριε Γεωργάκη, η προτροπή σας εδώ σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, τι κερδίζει κάποιος γυρίζοντας τον κόσμο, βλέποντας διαφορετικά μέρη, διαφορετικούς πολιτισμούς, διαφορετικά ήθη, έθιμα, νοοτροπίες, κουλτούρες, τι είναι αυτό που μένει στο τέλος? Θα έλεγα το κλασικό ότι ανοίγουν οι ορίζοντες του. Αλλά ανοίγουν περισσότερο οι ορίζοντες του όταν δεν παραμένει στις μεγάλες πρωτεύουσες. Και αυτό το λέω δηλαδή γιατί όταν κάποιος, για παράδειγμα, ταξιδεύει στην Ιταλία και πάει μόνο στη Ρώμη και δεν φύγει κάπου αλλού, χάνει τη μισή μαγεία. Ή άμα μένει μόνο στο κέντρο και δεν βγει από το κέντρο. Οπότε η προτροπή μου πιο πολύ είναι στον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει και θέλει να μάθει πράγματα, να βγει έξω, να μην μένει στο καβούκι, θα δω ένα, δύο, τρία πράγματα, θα πάω στα στάνταρ να φάω. Να προσπαθήσει να μιλήσει με ντόπιους και να πάρει όταν θα γυρίσει, να μην είναι μόνο το κομμάτι ότι έχει βγάλει ωραίες φωτογραφίες, αλλά ότι έχει ζήσει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Και λοιπόν, αυτά τα πράγματα μπορεί να τριοθετήσει την καθημερινότητά του. Μάλιστα. Κύριε Γεωργάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Όμορφη συζήτηση. Ξεχωριστό φόντα από πίσω με το καλό να τα ξαναπούμε από κάποιο άλλο προορισμό. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γκρέκ Κοντρέκ, σωστά. Το γνωρίσαμε, Εύη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τα λέμε και συνέχεια με τις